Η αστυνομική επιχείρηση για την εκένωση του διόρροφου συνοδόματρός του 45 στο Κουκάκι δεν είχε τα χαρακτηριστικά των προηγουμένων. Οι καταληψίες προέβαλαν αντίσταση, εκτοξεύοντας από τον πρώτο όροφο ό,τι έβρισκαν μπροστά του. Δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από τις καταληψίες του κτηρίου, οι οποίοι εξφεντώνιζαν από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου πέτρες, ξύλα, καρέκλες, πυροσβεστήρες, μεταλλικά και άλλα αντικείμενα. Η είσοδος στο κτίριο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη με αλυσίδα και ενισχυμένη με μεταλλικούς υδροδοκούς. Ομάδα Τσεκάμ ανέλαβε να κόψει τα λουκέτα με ειδικό δισκοπρίωνο και εισέβαλε στο κτίριο. Οι δύο νεαροί που προσπάθησαν να αντισταθούν στους αστυνομικούς έφυγαν προς την ταράτσα μέσω μιας μεταλλικής σκάλας, ενεργοποιώντας πίσω τους μια αυτοσχέδια παγίδα που ήταν κατασκευασμένη να ανακόπτει όποιον ήθελε να τους ακολουθήσει. Η κατασκευή αυτή είναι πραγματικά παγίδα θανάτου, καθώς λειτουργεί με μηχανισμό καταπέλτη, ικανού να προκαλέσει ακόμη και θάνατο από τα καρφιά βίδες που προεξέχουν περισσότερο από 10 πόντους. Στο μεταξύ, άλλη ομάδα αστυνομικών, με εντολή του εισαγγελέα, μπήκαν στη διπλανή μονοκατοικία και ανέβηκαν στην ταράτσα για να αποκόψουν τις καταληψίες που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η σύλληψή τους. Επρόκειτο για τους ενίκους του σπιτιού, έναν 55χρονο σκηνοθέτη και τους δύο γιους του. Και οι τρεις ακινητοποιήθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις στην ταράτσα. Πρόκειται για τον κάτοικο της διπλανής οικίας και τα δύο του παιδιά, οι οποίοι συνελήφθησαν ο μεν πατέρας για αντίσταση στις αστυνομικές δυνάμεις και τα δύο παιδιά για συμμετοχή στην κατάληψη. Η παρουσία του 55χρονου στην ταράτσα του σπιτιού του, πριν περάσουν σε αυτή οι δύο γη του, ήταν σε γνώση των αξιωματικών του κέντρου επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, αφού σε όλες τις φάσεις της επιχείρησης είχαν συνεχή εικόνα από τον ντρόουν που πετούσε πάνω από τα δύο κτίρια. Η σύζυγος και μητέρα των τριών συλληφθέντων κατήγγειλε τους αστυνομικούς ότι βιαιοπράγησαν κατά των τριών και πως ο σύζυγος και η γη της ανέβηκαν στην ταράτσα όταν άκουσαν τα βήματα των αστυνομικών. Από την πλευρά τους, οι αξιωματικοί της ασφάλειας που χειρίζονται την υπόθεση αναφέρουν πως υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία ότι οι δύο νέοι βρίσκονταν μέσα στην κατάληψη και μετά την εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων επιχείρησαν να διαφύγουν προς το σπίτι τους. Στοιχεία τόσο από την κάμερα του ντρόουν, όσο και ίχνη πάνω στα ρούχα των δύο κατηγορουμένων. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τη σύλληψη των τριών πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι τους από άνδρες των ΕΚΑΜ που είχαν κυριολεκτικά το δάκτυλο σκανδάλι. Σεβόμαστε απόλυτα την μητέρα των δύο νεαρών ανδρών που συνελήφθησαν. Είναι μάνα. Το ίδιο ισχύει και για τον πατέρα που προσπαθεί να υπερασπιστεί τα παιδιά του. Την ίδια ώρα, άλλες ομάδες αστυνομικών εισέβαλαν σε δύο ακόμα υποκατάληψη κτίρια στην οδό Πανετολίου 21 και στην οδό Αρβάλη 3 της ίδιας περιοχής. Από τα δύο αυτά κτίρια προσήχθησαν συνολικά 6 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας Γάλλος και ένας Σουηδός, ενώ βρέθηκε και ένα σημείωμα με οδηγίες αντίδρασης σε περίπτωση αστυνομικής επιχείρησης γραμμένο στα αγγλικά. Κλείνουμε την πόρτα και τα παράθυρα. Παίρνουμε τους πυροσβεστήρες, σωλήνες και ανεβαίνουμε στην ταράτσα. Χρησιμοποιούμε πέτρες, μπογιά, πυροσβεστήρες στους μπάτσους. Στην περίπτωση της οδού Πανετολίου υπήρξε επίσης αντίδραση από τις καταληψίες και τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.